Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 16 Μαΐου σήμερα, μαζί σας μέχρι τις 7.30, όπως καθημερινά τα αυτοδιοικητικά, για να ακούσουμε τις θέσεις, τις προτάσεις των συνδυασμών που διεκδικούν την ψήφο των δημοτών και των πολιτών στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου. Ο πρώτος καλεσμένος μας για τη σημερινή μας εκπομπή είναι εδώ στο στούντιό μας ο κύριος Γαβριήλ Αβραμίδης. Είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με το συνδυασμό Πρώτη Δύναμη για τη Μακεδονία. Κύριε Αβραμίδη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να μας πείτε δύο λόγια για τον εαυτό σας και την αυτοδιοικητική σας εμπειρία. Αν έχετε ασχοληθεί ξανά με τα κοινά, από ποιες θέσεις και πώς αποφασίσατε τώρα να διεκδικήσετε την περιφέρεια. Βεβαίως, σήμερα τρεις μέρες πριν από την μεγάλη μέρα επέτειο της μνήμης της Λιβερής, της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Χαίρομαι που μπορώ να κάνω την αναφορά αυτήν εδώ. Είναι τρίτη θητεία μου στα αυτοδιοικητικά, στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, μια φορά σε επίπεδο νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και δύο θητείες στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Πέρα από αυτά εδώ, ήμουν βουλευτής από το 2012 μέχρι το Δεκέμβρη του 2014 και έχω ασχοληθεί αρκετά με τα θέματα τα ομογενειακά και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εθνικοτοπικών οργανώσεων με την Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, με τη Διεθνή Συνομοσπονδία Ποντίων και πολλές άλλες οργανώσεις, συλλόγους όλα αυτά τα χρόνια. Με τη διάθεση προσφοράς πάντοτε φυσικά, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται ιδιαίτερα με τα σωματεία, τα μη κερδοσκοπικά, ασχολούνται με μοναδικό κίνητρο την προσφορά. Κυρία Αβραμίδη, πόσα άτομα αποτελούν τον συνδυασμό σας και αν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αν είχατε κάποιες δυσκολίες ή αν βρήκατε άμεσα, με βάση και το πρόγραμμά σας, τους υποψηφίους του ψηφοδελτίου. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Έχουμε 94 υποψηφίους. Είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος συνδυασμός σε αριθμό υποψηφίων στο σύνολο των 10 και έχουμε 45 άνδρες και 49 γυναίκες. Ούτε είχαμε πρόβλημα συμποσόστοση που είναι για το ένα φύλο, δηλαδή θα έλεγα ότι είναι ισορροπημένο ψηφοδέλτιο. Ο ελάχιστος αριθμός ήταν 71, άρα τον έχουμε υπερβεί κατά 23 άτομα. Και έχουμε πλήρη ψηφοδέλτια σε τρεις περιφερειακές ενότητες, στην Ιμαθία, στο Κιλκής και στις Σέρες. Στις Σέρες υπολείπονται του πλήρους αριθμού των υποψηφίων. Ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, ανεξάρτητο, από όλο το δημοκρατικό πατριωτικό φάσμα, με κεντρικό ζήτημα δικό μας την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό είναι και ο βασικός άξονας του προγράμματός σας, η Συμφωνία των Είναι ο κεντρικός στόχος, γι' αυτό συγκροτηθήκαμε. Mm-hmm. Δεν θα υπήρχε ίσως διαφορετικά ο λόγος να συγκροτηθούμε και να συνυπάρξουν σε αυτό και να βρεθούν άνθρωποι από εντελώς διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάντοτε βέβαια από το δημοκρατικό πατριωτικό φάσμα. Υπάρχουν από όλους τους χώρους και υπάρχουν και κινήματα, κόμματα τα οποία μας στηρίζουν ή μας έχουν στηρίξει, αλλά και συμμετέχουν πρόσωπα από διάφορους άλλους χώρους που δεν έχουν εκφράσει δημόσια στήριξη, δεν στηρίζουν κάτι. Δηλαδή, η πρώτη στήριξη υπήρξε από το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, από το Ελληνικό Κίνημα της Άμεσης Δημοκρατίας, από το Κόμμα Φιλελευθέρων, το Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα, το Κίνημα της Σημαίας, τη Νέα Πολιτική. Χθες ανακοινώθηκε, χθες εκφράστηκε η στήριξη στο πρόσωπό μου και από τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην εκδήλωση που έγινε εδώ στην Θεσσαλονίκη και είναι άτομα από όλο το πολιτικό φάσμα. Μαζί μας είναι και ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιο ο Λευτέρης ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος κατεβαίνει μάλιστα και υποψήφιος με ένα κόμμα, με ένα συνασπισμό ή κόμμα στις ευρωεκλογές. Έχουμε ανθρώπους από όλο το κοινωνικό φάσμα, το μορφωτικό φάσμα και επιστήμονες και απλούς ανθρώπους καθημερινούς οι οποίοι έχουν μπει σε αυτόν τον αγώνα με ένα στόχο. Γιατί ενυπόγραφα έχουν δηλώσει στο έντυπο που κάναμε για την αίτηση ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα ότι είναι αντίθετη απολύτως με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι είναι αντίθετη με την παραχώρηση του ονόματος, του ιερού ονόματος Μακεδονία που γίνεται. Και δεσμευόμαστε όλοι εν υπογράφος
ότι θα κάνουμε αγώνα για την ακύρωση της συμφωνίας με δημοσίευση. Μπορεί, κύριε Βραμίδη, ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, όπως είναι η περιφέρεια, να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και να πετύχει ένα αποτέλεσμα? Όχι. Η περιφέρεια από μόνη της δεν μπορεί να πετύχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Θεσμικά, πάντα. Βεβαίως, θεσμικά. Αυτό το οποίο δεσμευόμαστε εμείς να κάνουμε είναι πρώτον να στηρίξουμε όλες τις πανελλαδικές πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται και για διενέργεια δημοψηφίσματος, το οποίο γνωρίζουμε πώς γίνεται, δηλαδή μετά από πρόταση κυβέρνηση αποφασίζει η Βουλή με πλειοψηφία και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκρίνει και προκυρήσει το δημοψήφισμα. Ένα τέτοιο πανελλαδικό δημοψήφισμα προφανώς ακυρώνει αυτή τη συμφωνία, η οποία εν πωλής έχει αναφερθεί ότι είναι άκυρη. Επίσης αναπτύσσονται άλλα νομικά εργαλεία. Παμακεδονικές οργανώσεις με κορυφαίους καθηγητές πανεπιστημίου και νομικούς και άλλα στελέχη άξια καταθέτουν, ασκούν ένδικα μέσα στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα όλα τα πολιτικά και νομικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς πέρα από την υποστήριξη? Αυτό το οποίο έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε είναι και ζητούμε να τοποθετηθούν και οι μη περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, καθώς επίσης οι επικεφαλής των παρατάξεων που είναι στα περιφερειακά συμβούλια και οι υποψήφοι επικεφαλής των παρατάξεων. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, η δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε ένα τοπικό δημοψήφισμα σε επίπεδο περιφερειών. Βεβαίως, αυτό δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα για την κεντρική διοίκηση, για το κράτος, αλλά η ισχύς, η ηθική και η πολιτική ενός τέτοιου δημοψηφίσματος που θα δώσει ένα ποστό που κατ' εμέ θα πλησιάσει, θα αγγίξει και θα ξεπεράσει ενδεχομένως στη Μακεδονία, θα ξεπεράσει το 90%, έχει τεράστιο βάρος, μεγάλη σημασία και θα δώσει όθηση και στο πολιτικό σύστημα να ακυρώσει τη συμφωνία. Εμείς δεν θεωρούμε και δεν συμφωνούμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι θα εφαρμόσει τη συμφωνία και ότι η συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί. Δεν βελτιώνεται η συμφωνία. Το όνομα είναι το μεγάλο ζήτημα. Είμαστε εναντίον της παραχώρησης του ονόματος ως σύνθετο όνομα Βόρεια Μακεδονία και θα κάνουμε αγώνα για την ακύρωση. Ποιες παράμετροι της συμφωνίας, πέρα από το όνομα και όλες τις άλλες που έχουν πάρει εθνικές διαστάσεις, ζημιώνουν άμεσα ή έμεσα τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρία Βραμίδη? Καταρχήν είναι σαφές ότι το όνομα είναι το κεντρικό, διότι από το όνομα προκύπτουν όλα τα άλλα. Δηλαδή, ακόμα και αν έλεγε κανείς ότι δεν τους πειράζει το Βόρεια Μακεδονία, σύνθετη ονομασία έργα όμνες, από εκεί προκύπτουν όλα. Δηλαδή, πώς θα λέγονται οι κάτοικοι όταν ονομάζουν τη χώρα τους Βόρεια Μακεδονία? Οι Μακεδόνες ονομάζουν τώρα Βόρειο Μακεδόνες, αλλά πάλι είναι το όνομα Μακεδονία. Πέρα βεβαίως από αυτό το ζήτημα που είναι ζήτημα αρχής, που είναι ζήτημα ταυτότητας, που είναι ζήτημα ιστορίας, πολιτισμού, που είναι δικαίωμα πνευματικό, ιστορικό, είναι πλούτος εθνικός. Ξέρετε, αν ήταν μια εταιρεία μεγάλη πολυεθνική που θα έπρεπε να πουλήσει το brand name, το όνομά της, θα το πουλούσε δισεκατομμύρια. Εάν φύγουμε από την λογική, την εθνική, την πατριωτική και μιλήσουμε με οικονομικούς όρους, ποια είναι η αξία του ονόματος Μακεδονία, τι σηματοδοτεί, γιατί ξέρουν τη Μακεδονία, για το Μέγα Αλέξανδρο, για την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για τον Αριστοτέλη, για αυτό το μεγαλείο. Δεν μπορεί λοιπόν σε καμία περίπτωση. Από εκεί λοιπόν η χρήση του ονόματος Μακεδονικός σε προϊόντα βεβαίως παράγει προβλήματα για εμάς και ήδη βλέπετε ότι σε μεγάλο βαθμό οι γείτονές μας παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία, χρησιμοποιώντας πολλές φορές και σε εκθέσεις προϊόντων, κρασιών, το όνομα Μακεδονικός ή μακεδονικά προϊόντα ή μακεδονική κουζίνα. Ακόμα και το Βόρεια Μακεδονία και αυτό ακόμα το αφαιρούν. Γιατί, κάτι τελευταίο κύριε Αβραμίδη, γιατί να ψηφίσουν τη δική σας παράταξη οι πολίτες που συμμερίζονται ενδεχομένως αυτό το που εκφράζετε εσείς όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών και να μην ψηφίσουν κάποια από τις άλλες παρατάξεις που επίσης εκφράζει την ίδια άποψη αλλά δεν είναι και το μοναδικό της στοχευμένο πρόγραμμα? Πολύ ωραίο ερώτημα, εύλογο. Εμείς δεν έχουμε το μοναδικό ζήτημα αλλά συγκροτηθήκαμε γι' αυτό εδώ. Θα πω όμως καθαρά ότι καμία παράταξη, κανένα συνδυασμός δεν έχει αυτές τις θέσεις. Δεν γνωρίζω κανένα συνδυασμό που να διαφωνεί στο σύνολο και του ονόματος. Οι συνδυασμοί είναι κομματικοί,
οι συνδυασμοί που είναι των κομμάτων, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Κινάλ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ακόμα και όταν διαφωνούν με τη Συμφωνία των Προσωπών, δεν διαφωνούν με το όνομα, με την παραχώρηση του ονόματος ως σύνθετη ονομασία. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Κίνημα Αλλαγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως το υποστηρίζει αναφανώ και γι' αυτό λέω πολλές φορές: στηρίξτε μας. Εμείς που έχουμε την πλέον καθαρή θέση στο ζήτημα αυτό, την ξεκάθαρη και για την ακύρωση, στις εκλογές αυτές να ξεπεράσουμε την παράταξη που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν έχει κανείς αυτή την ξεκάθαρη θέση και κανείς δεν υπάρχει από τους συνδυασμούς που υποστηρίζουν τα κόμματα να κάνει αγώνα για την ακύρωση αυτής της συμφωνίας. Αυτή είναι δέσμευσή μας. Πιστεύετε ότι οι πολίτες που διαφωνούν πραγματικά, που πρωτοστάτησαν στα συλλαλητήρια, που έδωσαν τον αγώνα τους ακόμη και πριν την κύρωση της συμφωνίας στην Ελληνική Βουλή, πιστεύετε ότι θα ψηφίσουν με κριτήριο αυτό την ώρα της κάλπης, θα έχουν αυτό ως μοναδικό κριτήριο? Τα κριτήρια είναι πολλαπλά. Προφανώς θα είναι ένα από τα κριτήρια, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο μέρος πολιτών το οποίο δεν έχει, πώς να το πω, κομματική ισχυρή ταυτότητα. Αυτός λοιπόν ο ευρύς πατριωτικός, δημοκρατικός χώρος, απαντώμες αφήνε, διότι εμείς είμαστε υπέρ της συνεργασίας των βαλκανικών χωρών με άξονα την Ορθοδοξία, τον παραδοσιακό μας πολιτισμό, ναι, αυτός ο κόσμος θα μας ψηφίσει σε μεγάλο βαθμό. Το ποιο θα είναι θα το δούμε αυτό εδώ, και ό,τι δώσει ο λαός είναι ευπρόσδεκτο και του λέμε ευχαριστώ. Η πρόθεσή μας είναι να τον αντιπροσωπεύσουμε και να υπηρετήσουμε αυτά για τα οποία κατεβαίνουμε στις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βραμίδη, για την παρουσία σας στο στούντιο και σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Πάμε εμείς τώρα να δούμε ένα βίντεο που αφορά την υποψηφιότητα του κυρίου Καπλάνη. Είναι υποψήφιος στο Δήμο Θερμαϊκού, ο Δημήτρης Καπλάνης, με την παράταξη «Το μέλλον τώρα». Ο ίδιος αναφέρεται στο πρόγραμμα του συνδυασμού του, καθώς και στους τρόπους βάσει των οποίων θα εφαρμόσει τους βασικούς άξονες αυτού του προγράμματος. Εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με τα προβλήματα του τόπου. Για ένα μικρό διάστημα είχα μείνει έτσι ανενεργά στις δραστηριότητες εδώ του τόπου. Απογοητεύτηκα από τις δράσεις των μέχρι τώρα διοικούντων και αποφάσισα να επανέλθω στην ενεργό δράση. Και έτσι λοιπόν, στην προσπάθειά μου αυτή, έψαξα να βρω ό,τι καλύτερο μπορούσα από νέους ανθρώπους. Ήθελα δηλαδή ο συνδυασμός, ο καινούριος, να μην περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει ως τώρα στο Δήμο, επειδή από αυτούς έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και παράπονα από τους συνδημότες μας, διότι δεν άλλαξε κάτι στον τόπο. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να τρέξουμε και αυτή τη φορά σε εκλογές, να πούμε στους συνδημότες μας ότι είμαστε εδώ, ότι θέλουμε να μας εμπιστευτούν, και γιατί εγώ ξέρω και μπορώ, και γιατί με γνωρίζουν οι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού, και γιατί σε αυτό το μικρό διάστημα που ξεκίνησε και πάλι η ενασχόλησή μας εδώ με τα κοινά του τόπου, έχουμε δείξει ήδη σημεία γραφής. Όσο τρέχαν οι άλλοι και πίεζαν, εκβίαζαν ή δεν ξέρω με ποιον τρόπο ήθελαν να επιλέξουν, να βρουν, να συντάξουν ψηφοδέλτιο, εμείς παρήγαμε έργο. Κάναμε κριτική στο Δήμαρχο για τα χιόνια και του κάναμε πρόταση για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Κάναμε κριτική για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την καθημερινότητα των πολιτών με τα σκουπίδια. Του κάναμε κριτική γιατί εγκατέλειψε το ΚΑΠΑ, το οποίο έχει λαϊλατηθεί. Και φυσικά το μεγαλύτερο σκάνδαλο που υπάρχει στο Δήμο είναι ότι με την αλλαγή που κάνανε στα φωτιστικά του Δήμου, μια μελέτη 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, η οποία έγινε με δαπάνη από δανεικά που πήραν από τράπεζες και όχι από ένταξη σε κάποιο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, από τα έγγραφα, από τις καταγγελίες που έκανε ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, προκύπτει ότι ο Δήμος μας ζημίωσε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τη δαπάνη αυτή, εξαιτίας του ότι το έργο η συγκεκριμένη εταιρεία το πήρε με 15% έκπτωση, ενώ σε προηγούμενο έργο είχε δώσει 61% έκπτωση. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ζημία για το Δήμο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο υπάλληλος του Δήμου που συνέταξε τη μελέτη, που απέκρυψε τις παρατηρήσεις της προϊσταμένης του για να περάσει η μελέτη, όταν τελείωσε η δημοπράτηση του έργου και έγινε η ανάθεση στη συγκεκριμένη εταιρεία, παρετήθη, σας παρακαλώ, από δημοτικός υπάλληλος και είναι υπάλληλος της εταιρείας αυτής.
σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι λεπτομέρειες, πολλές λεπτομέρειες. Θέλω ότι φτάνει ναι. Εδώ, θέλει μπορεί να μάθει, να ρωτήσει. Θέλω να μου πείτε τώρα και για τα προβλήματα που εστιάζετε, τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα του Δήμου Θερμαϊκού, ναι. Στα οποία θα ασχοληθείτε και θα επικεντρωθείτε μετά το διοίκηση, άμα αναλάβετε τη διοίκηση την επόμενη μέρα κιόλας για να τα λύσετε. Πολύ ευχαρίστω. Θα πρέπει να σας πω ότι μεταξύ των άλλων σκανδάλων που υπάρχουν στο Δήμο, και κλείνω με αυτό, είναι και το θέμα της καθαριότητας. Το λέω γιατί πρόσφατα ο Δήμαρχος μας είπε ότι αγόρασε 7 απορριμματοφόρα και έκανε μία ανάθεση καθαριότητας άλλα 2 εκατομμύρια πάλι σε ιδιώτη. Η καθαριότητα ξέρετε ότι είναι βασικό πρόβλημα. Το Δήμο Θερμαϊκού λοιπόν δεν τα κατάφεραν μέχρι σήμερα οι διοικούντες να καθαρίσουν τον τόπο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι από την επόμενη μέρα αλλάζει όψη ο Δήμος. Από την επόμενη. Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση του Δήμου η καθαριότητα. Η συνεργασία του με ιδιώτες σε αναπτυξιακά έργα μπορεί να είναι επιβεβλημένη, αλλά η καθαριότητα πρέπει να είναι στα χέρια του Δήμου, έτσι ώστε απρόσκοπτα να μπορεί να τον διατηρεί καθαρό. Έχουμε πρόβλημα με την ίδρυυση του Δήμου. Δεν έχουμε αρκετή ποσότητα νερού. Παίρνουμε νερά από γεωτρήσεις από τη λεκάνη του Ανθεμούντα. Έχουμε υποχρέωση σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατασκευάσουμε δεξαμενή, μεγάλη δεξαμενή, στην οποία να δεχθούμε με αγωγό νερό από τον Αλιάκμονα, για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα της ίδρευσης που έχουμε στο Δήμο. Επιστρέφουμε στο στούντιο για να καλησπερίσουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Προέρχεται από την παράταξη της Καταρίνας Νοτοπούλου Θεσσαλονίκη Μαζί, υποψήφια για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Δέσποινα Κετογλίδου. Είναι κοντά μας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ, κυρία Κετογλίδου. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, κυρία Σμουρλή. Ενδεχομένως είναι συμπτωματικό, αλλά νομίζω ότι έχουμε σε αυτή την εκπομπή φιλοξενήσει περισσότερες κυρίες από την παράταξη Θεσσαλονίκη Μαζί και μόνο έναν κύριο. Σημαίνει ότι υπάρχει μια έντονη δραστηριοποίηση και φυσικά πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια για τη δυναμική που παρουσιάζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οφείο. Η αλήθεια είναι ότι στο ψηφοδέλτιό μας έχουμε πραγματικά έναν μεγάλο αριθμό γυναικών υποψηφίων με ιδιαίτερα ταλαντούχες και ιδιαίτερα δυναμικές γυναίκες, η κάθε μια από διαφορετικό επαγγελματικό εργασιακό χώρο, και ελπίζουμε ότι ως γυναίκες θα αφήσουμε το αποτύπωμά μας και στα αποτελέσματα με ισχυρή εκπροσώπηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Υποθέτω, κυρία Κετογλίδου, ότι σας κινητοποιεί κάτι που έχει να κάνει με το τι πόλη οραματίζεστε αύριο όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, και πώς θέλετε να τη δείτε. Είναι ένα στοιχείο που συνήθως μας κινητοποιεί για να ασχοληθούμε με τα κοινά. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνετε εσείς στην αυτοδιοίκηση? Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω στην αυτοδιοίκηση. Όμως με δράση και συμμετοχή στα κοινά από άλλα μετερίζια. Η αυτοδιοίκηση ήταν προφανές όμως ότι θέλει ανθρώπους που έχουν διάθεση και μεράκι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Να έχουν διάθεση και μεράκι. Αν έχεις αυτά τα στοιχεία, σίγουρα κινητοποιείσαι όταν υπάρχει και ένα σχέδιο και ένα όραμα συγκεκριμένο, όπως έχει η παράταξή μας. Όμως αυτές τις εκλογές της 26ης Μαΐου, κυρία Σμυρλή, εμείς οι πολίτες της Θεσσαλονίκης καλούμαστε να απαντήσουμε και σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα, πολύ σημαντικό για την πόλη και για τον τόπο μας. Αν θα προχωρήσουμε προς τα μπρος ή αν θα πάμε προς τα πίσω. Σε αυτό το δίλημα λοιπόν που καλούμαστε να απαντήσουμε όλοι οι πολίτες, και υποθέτω ότι οι περισσότεροι θέλουμε να προχωρήσουμε προς τα μπροστά, αποφάσισα και εγώ να μπω σε αυτή τη μάχη στο πλευρό της Καταρίνας Νοτοπούλου για να την κερδίσουμε και να προχωρήσουμε τη Θεσσαλονίκη στον δρόμο του μέλλοντος. Οραματιζόμαστε μία πόλη λοιπόν με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, καινοτομίας, δημιουργίας, μία πόλη που θα είναι φιλόξενη και θα μπορεί να δώσει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, να κάνει γενικά τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο όμορφη. Τι βάζετε εσείς ως προτεραιότητα, κυρία Κετογλίδου, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη? Αν δηλαδή βρεθείτε μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο που θα κάνει μια ατζέντα για τις προτεραιότητες, εσείς τι θα βάλετε? Επειδή ως πολίτης και δημότης αυτής της πόλης γνωρίζω τα προβλήματα, τα βιώνουμε όλοι, ομολογώ ότι το πρόβλημα της καθαριότητας και του περιβάλλοντος είναι μείζον πρόβλημα, και βεβαίως το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, συγκοινωνιακό. Εγώ, λόγω και της ιδιότητάς μου ως μηχανικού συγκοινωνιολόγου, είναι προφανές ότι αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα της πόλης, με την προσπελασιμότητά της, με τη φροντίδα και την προτεραιότητα που πρέπει να δώσουμε στον ευάλωτο χρήστη των οδών, στους ανθρώπους που κινούνται με τα καροτσάκια, που έχουν κινητικά προβλήματα, στον τυφλό, στη μητέρα με το καρότσι, που δυσχεραίνεται καθημερινά στο να περάσει από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Είναι από τα θέματα που είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος δικού μου προσωπικού λόγω της ειδικότητάς μου, και επίσης θεωρώ ότι η πόλη χρειάζεται
πολύ μεγάλη φροντίδα και μια προτεραιότητα στην επίλυση αυτών των πραγμάτων για να γίνει πραγματικά πιο εύκολη και όμορφη η ζωή μας στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, κάποιες από αυτές τις παρεμβάσεις προϋποθέτουν αρκετά υψηλά κονδύλια. Τα πεζοδρόμια, ας πούμε, που είναι σε κακό χάλι σε κάποια σημεία, το ότι δεν υπάρχουν σε κάποιες άλλες γειτονιές, πάρα πολύ βασικό. Όλα αυτά προϋποθέτουν μια μεγάλη ανάπλαση, ένα μεγάλο έργο που κάποια στιγμή στο Δήμο Θεσσαλονίκης κάποιος θα κληθεί να βρει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να ξεκινήσει να τα υλοποιεί. Οι πολίτες, από την άλλη, σαφώς και δεν πρέπει όμως να πιστεύουν ότι θα έρθει ένας με ένα μαγικό ραβδί και θα τα λύσει όλα αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί αυτό που θέλω να ακούω πραγματικά είναι αλήθειες. Έτσι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Γι' αυτό και άλλωστε, εμείς είπαμε στη Θεσσαλονίκη μαζί ότι το πρόγραμμά μας, το οποίο το ολοκληρώσαμε και αύριο θα το παρουσιάσουμε στις 8.30 ώρα το βράδυ στην συγκέντρωση που κάνουμε στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό το φτιάξαμε με τη συμμετοχή όλων. Με τη συμμετοχή και ημών των υποψηφίων, αλλά και πολιτών που μας έστειλαν τις προτάσεις τους, συλλογικοτήτων, θεσμικών φορέων. Ακούσαμε τους φορείς, συνομιλήσαμε. Θα σας πω για παράδειγμα για τα κυκλοφοριακά, που ιδίως στο κομμάτι αυτό γίνεται ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός ιδεών πριν τις εκλογές. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, κυρίως για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, γίνεται έτσι, τα έχετε ακούσει. Ο κάθε υποψήφιος βγαίνει και λέει ότι θα φτιάξουμε μια πεζοδρόμηση τεράστια ή ότι θα πεζοδρομήσουμε τη Λεωφόρο Νίκης, ότι θα πεζοδρομήσουμε την Αγγελάκη. Εμείς είπαμε ότι το σωστό και το σοβαρό ως παράταξη και ως επερχόμενη, ελπίζουμε, διοίκηση του Δήμου, είναι όλες αυτές οι προτάσεις να είναι αποτέλεσμα μιας συζήτησης, διαβούλευσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης με τους συλλογικούς φορείς της πόλης και με τα θεσμοθετημένα όργανα. Καλέσαμε λοιπόν σε ένα workshop που κάναμε τον ΟΑΣΤ, τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, τον ΟΣΕΘ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, τα Πανεπιστήμια της πόλης, το Ινστιτούτο Μεταφορών και συζητούσαμε ακριβώς πάνω σε αυτό. Πώς η Θεσσαλονίκη της επόμενης μέρας θα έχει ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει όλους τους πολίτες της. Και βεβαίως να αναδείξει και τα μητροπολιτικά χαρακτηριστικά του Δήμου μας, γιατί το πρόβλημα είναι ότι όλοι οι σχεδιασμοί που κάνει ο κάθε Δήμος, κάνει το δικό του σχεδιασμό για τον δικό του χώρο. Και ο πολίτης, ο δημότης του πολεοδομικού συγκρατήματος, σταματάει στα όρια του δικού του Δήμου. Όχι. Η κίνηση και η συγκοινωνία αφορά όλο το πολεοδομικό συγκρότημα και πρέπει με έναν τρόπο ολιστικό και συνεργατικό και διεπιστημονικό να γίνει αυτή η προσέγγιση. Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, εμείς λέμε ότι ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι εφικτό και πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε και αυτό θα εφαρμόσουμε. Παρακολουθώντας και την εξέλιξη της πόλης, που είναι δυναμικό πράγμα, οι πολίτες έχουν τις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις, οι οποίες μεταβάλλονται και συνεχώς. Ναι, άρα δεν μπορεί να είναι κάτι στατικό. Η μεταβολή των τελευταίων ετών έχει να κάνει με την επιστροφή στο κέντρο των μόνιμων κατοίκων. Ισχύει αυτό που λέτε. Και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα με την στάθμευση κλπ. Όμως να σκεφτούμε λίγο ότι μέσα στον επόμενο 1,5-2 χρόνια θα έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην πόλη. Με την ολοκλήρωση του μετρό και την δυνατότητα πια της Θεσσαλονίκης, εκτός από τις αστικές δημόσιες συγκοινωνίες των ΟΑΣΤ, να έχει και ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Νομίζω ότι ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης θα αλλάξει πραγματικά. Μπορεί να αλλάξει αυτό προς την κατεύθυνση περισσότερων πεζοδρομήσεων ή... Ασφαλώς. Το όραμα, καταρχήν, ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι ακριβώς αυτό. Το να περιορίσει έως να εξαλείψει τη χρήση του γιοταχή, ιδιαίτερα στο κέντρο. Έτσι, αυτός είναι ο προοπτικός, η στρατηγική και η προοπτική και για μας, για την πόλη. Άρα, με το μετρό, με την αναδιάρθρωση των συγκοινωνιακών των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, με την θαλάσσια συγκοινωνία που θέλουμε, θα την υποστηρίζουμε και θέλουμε να ολοκληρωθεί. Με ένα δίκτυο πεζοδρομήσεων, αλλά κυρίως και με ένα δίκτυο σε κύριους και δευτερεύοντες άξονες ασφαλών διαδρομών για το ποδήλατο, γιατί πρέπει να το βάλουμε στη ζωή μας, όχι μόνο σαν αναψυχή, αλλά και σαν μέσο μετακίνησης στο ποδήλατο, η εικόνα της Θεσσαλονίκης θα γίνει διαφορετική. Αυτό με το ποδήλατο νομίζω ότι γίνεται λίγο ψυχαναγκαστικό από ένα σημείο και μετά, κυρία Κετροκλήδου. Γιατί το λέτε? Γιατί καταρχάς δεν κάνουν όλοι ποδήλατο.
Αυτό τώρα σας το λέω και από μηνύματα και από ρεπορτάζ. Και κατά δεύτερον, δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να μετακινηθούν. Δεν είπαμε ότι. Σαφώς και πρέπει να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν ποδήλατο και δεν υπάρχουν υποδομές σήμερα για αυτούς τους ανθρώπους. Ότι δεν υπάρχουν. Αλλά δεν μπορούμε να οθήσουμε και όλους τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να κινηθούν με ποδήλατο. Να σας πω κάτι. Μα δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Προφανώς και είπαμε και μετρό θα υπάρχει και δημόσιες συγκοινωνίες θα υπάρχουν και μακάρι να δούμε και τραμ. Που σε κάποιες περιπτώσεις, όπου ο σχεδιασμός του μετρό. Μια πρόταση, ναι. Του μετρό δεν συμπεριλαμβάνει. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, μέσα στο σχέδιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται και το ποδήλατο. Σαφώς θα συμπεριλαμβάνεται. Σε άλλες πόλεις, μάλιστα ευρωπαϊκές, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι η πλειοψηφική μετακίνηση ποδηλατική. Όπως επίσης και την λεγόμενη μικροκινητικότητα με τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πράγματα, είναι τάσεις οι οποίες εξελίσσονται και πανευρωπαϊκά και βεβαίως γιατί και εμείς σαν μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη όλα αυτά να μην τα δούμε και στη δική μας πόλη να γίνονται και να αλλάξουμε και εμείς νοοτροπία, να βάλουμε και το βάδισμα λίγο περισσότερο στη ζωή μας γιατί νομίζω ότι με το γιο ταχύ πια όλοι κινούμαστε και για πολύ μικρές αποστάσεις και έχουμε ξεχάσει και να περπατάμε. Άλλωστε προσφέρεται η Θεσσαλονίκη, έχει μια πανέμορφη παραλία. Μια πανέμορφη παραλία. Έτσι, όπου εδώ, να σας πω, ότι υπάρχει πανέμορφη παραλία και αυτό το εξαιρετικό θαλάσσιο μέτωπο και η πόλη πρέπει να στραφεί ακόμη περισσότερο προς αυτό. Και υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία είναι ένας μεγάλος οδικός άξονας με πολύ υψηλές ταχύτητες. Και πραγματικά η προσπέλαση από τη μία πλευρά στην άλλη εμποδίζεται και γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνη. Αυτά όλα τα ξέρουμε. Την ξέρουμε την πόλη, ξέρουμε που θέλουμε να το πάμε. Το σχέδιο υπάρχει. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε προγραμματικές θέσεις και το όραμα και συγκεκριμένες προτάσεις. Και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι βεβαίως όπως είπατε με ένα μαγικό ραβδί, αλλά με μια προσπάθεια επίπονη, αλλά πολύ συγκροτημένη και καλά σχεδιασμένη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Νομίζω ότι σε λίγα λεπτά είπαμε πολύ σημαντικά πράγματα για την πόλη και τα βάλατε επιγραμματικά σε μια σωστή σειρά και βάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε με τις υποψηφιότητες μας. Θα είναι κοντά μας ο υποψήφιος δήμαρχος Πολυγύρου Δημήτρης Κυριαφίνης, ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος και σημερινός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Αλέξανδρος Στάνος, αλλά και ο δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Νάουσας, ο κύριος Νικόλαος Κουτσογιάννης. Όλα αυτά μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.